Αν όμως βιώνεις, όπου και αν βρεθείς, όπου και αν σταθείς, μέσα σου Ιησούς Χριστός, χθες, σήμερον, αυτός εις τους εις πάντας τους αιώνας. Θεότοπο και Μητέρα του Φωτός, εν ημίς τιμώντας μεγαλύνομεν. Την ψυχή μου τον Κύριο και γαλλίασε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέρα του χερουβή και το ξωτέρα να συγκρίνω στον Σεραφή. Την αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσαν, νόντος θεοτόκος σε μεγαλύνομαι. Και επέβλεψε επί την ταπείνωση της τούλης αυτού, ειδού κάπου τον ημακαρίους είμαι πάσε γενέ. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίνω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επίσης μεγαλία δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενναίαν και γενναίαν της φοβουμένης αυτών. Την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Επίση, κράτο ευλαχείων, η αυτούργια σκόρψε υπερηφάνου διαρνία καρδία αυτών. Την τιμιωτέρα των χερούβι και ενδοξωτέρα να συγκρίσω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα. Την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Τι δυνά από θρόνων και έπεισε τα πίνου, πεινώντα ενέβησε έναν καθόν και πλουτούντα εξαπέστειλε καινού. Τιμιωτέρα των χερουβήμ και νοξωτέρα να συγκρίνω στον Σεραφείμ. Να διαφορώς θεοτόκον δικούσα, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Αντελάβε το Ισραήλ παδός αυτούν εις την Ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρμα θεί αυτού έως αιώνος. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίνω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσα, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ανάρχου γεννήτωρος, Υιός Θεός και Κύριος, αρκώθης εκ Παρθένου ημίν επέφανε, τα εσκορπισμένα φωτίσε συναγαγήν, τα εσκορπισμένα, διότι πανημί τον θεοτόκον μεγαλύνομαι. Ανάρχου γεννήτωρος, Υιός Θεός και Κύριος, σκοτήσε εκ Παρθένου ή μην επέφανε, τα εσκοτισμένα φωτίσε συναγωγή, τα εσκορπισμένα, διότι πανίμνη των Θεοτόκων μεγαλύνομαι. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, ως εν παράδεισο φυτευθένε το κρανίο σωτή, τον δυσόρβιο ξύλο του σου αφράντου σταυρού, αίματι και υδατηθεί ως εκπηγής θητείας πιθά σου. Ιστε αρτευόμενος τη ζωή μην εξήντησε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, καθήλες δυνάστα σταυρωθείς ο παντοδύναμος και την κάτω κειμένη εν τη του άντος ουρά. Φύση των ανθρώπων υψώσα στο πατρικό εν ίδρυσα στρώνο. Με φύση ερχόμενος προσκυνούντες μεγαλύνομαι. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μονάδα τρισαριθμών διάβα ομόξιον. Ορθοδόξος υμνούντες φύση δοξάζομεν. Άθμι τον υπερ Θεόν φύση τρισοφεγή ανεσφαίρον έγκλη. Την μόνη να κυρατώ τη τόπος ημίνε κλάμπουσαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ισχύει σου παλέ δυνάμεις επίσαν. Τι κατέρες Κύριε Ανά και Ιουδίθ και Δεβόρα, Ολδά, Ιαηλεστήρ, Δεσαρά, Μαρία Μωυσέως και Ραχήλ, και Ρεβέκα και η Ρούθη μεγαλόφρονε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως βεσάντας παιδάς Αγίου στην Καμινών, ιερός τη μισομέν. Άμα το Δανιήλ το προφήτη πάση δικαίης, σαφώς της προς νόμου διαλάμψασι,
καλός και ενόβο τον δεσπότην θεραπεύσασι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών σοφότα πληθή, προφήτε γεννητέ Αβραάμ απόρριτον εξού Αβραάμ και Ιούδα δικτώμενο λόγων θεμός προαναγγείλαντες, εμπνεύματι αυτόν ηκεσίες Ιησού πάντα εκτήρησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, υγειάστε πάσα, νυχτίσες τη μνήμη ημών και πανηγυρίζουσα, κράζει και τυχώς εκβώσα, δε συγκυρίω αΐ προσαγάγεται μακάρι, τυχήν αιωνίων αγαθών τους εφημούντας ημάς. Την ίκαι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν φορέσας με εκ της Παρθένου, προέρχεται και σπηλαίω δείχτεται, λόγος ο του Πατρός ασυχήτως, χόρευε η χτίση. Φωνές ευχαρίστης μεγαλύνωσαν αυτού την δείκτον, Παναγίαν συγκατάβαση. Μεγαλύνων ψυχή μου την δημιωτέρα και δοξωτέρα των άνων στρατευμάτων, μυστηρίων ξένων, ορό και παράδοξων, ουρανό το σπηλαίο θρόνων, κερουβικών την Παρθένων, την φάσμη χωρίων. Ενώ ανεκλήθη ο αχώρητος Χριστός ο Θεός, όν ανυμνούντες μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησο, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Σι Κύριε, σε ενούς και πάσε δυνάμεις των ουρανών και στις δόξαν να πέψεις. Επαρκεί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα του μου και αΐ, αμήν, Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστί. Η ζωή και ο Δός Χριστός εκ νεκρών το Κλεόπα και το Λουκά συνόδευσε εις πέρ και επεγνώστη εις Εμμαούς κλών των άρτων ον ψυχέ και καρδίε και όμενε ετύχανον ότε τούτης ελάλη εν διωδώ και γραφές ηρμήνευένα υπέστη μεθόν ηγέρθη κράξομεν όφθητε και το Πέτρο. Πατέρων ημείς ημερών σκητώντες φιλοπάτορες του Αβραάμ συνελθόντες και Ισάκα τα χρέος και Ιακώβ μνήσομεν εξον Χριστός ο Κύριος τόσα κατά σαρκά οράθη δια πολλήνε σταθμία. Αδάμαν εφημίσομεν αβέρσιρθε σύθκε τον ενός ενώχαινο Αβραάμ, Ισαάκ και τον Ιακώ, Μωσίνιο και τον Άρων, Ελεάζαρίσουν, Βαράκ, Σαμψονί, Εθάε, Δαβίδ και τον Σολομώντα. Άγνη Παρθένε, Άχραντε, Μαρία Θεονύμφευσε, εν ώρα τη φοβερά με, προστηθήκε μεσή της, στον Υιόν σου φανηθεί το ταπεινό και ρίσε με της καταδίκης εκείνης και τον κολλάσε ο πάντων.
Πάσα πνοή ενεσά το τον Κύριο. Πάσα πνοή ενεσά το τον Κύριο. Ενείτε τον Κύριο εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν ετήσει, ζήστησι πρέπει ύμνος το ο Θεόν, ενείτε οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε ενδυνάμεις αυτού, σοι πρέπει ύμνος το και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδο το υπεράνω των ουρανών, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, προσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και βασέα βυσί. Πύρ θαλαζαχιών, κρυσταλλός, νεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξηρά καρποφόρα και πάσε κέντρι. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, εμπετά και πρυπινά τερωτά. Βασίλης και πάντες λαοί, αρχόντες και πάντα κρυβέντης. Νεάνισι και παρθένοι πρεσβυτέροι με τα νεότερων ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση εις αυτού επί γης και ουρανού και ύψωση κέρας λαού αυτού. Η προσπάση της οσίης αυτού της εις Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσονται το Κύριο άσμα και νόνι ένεση εις αυτού εν εκκλησία οσίω. Εφραθεί το Ισραήλ επί επιτοπίσαν δι' αυτόν και ίσιο να γαλλιάσουσαν επί το βασιλεί αυτό. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κυρίως εν το λαό αυτού και υψώς υπράεις εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εψώσεις του Θεού εν το λαρυγγί αυτόν και ροφέδεις το μιέντες χρυσήν αυτό. Σε εκδίκηση είναι τη έθνηση, είναι λεγμούσε τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών επέδε και του εδόξου αυτών εγχειροπέδε ιδιέ. Του πείσε αυτή τη κρίμα έγραφο. Δόξα αυτή εστε πάση τη σωσή αυτού. Πάσα πνοή και πάσα κτήση. Σε δόξαζε Κύριε. Ότι δια του σταυρού το θάνατο κατήγγυσε. Ή να δείξεις τη λαή στην εκ νεκρών σου ανάστασιν ως μόνος φιλάνθρωπος. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγής αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, υπάρτος αν Ιουδαίοι, πως οι στρατιώτε απόλεσαν, πυρούνται στον βασιλέα, δια τη γαρολίθο σου και φύλαξεν την πέτρα τη ζωή. Ή τον τα φέντα δότωσαν, για να στάντα προσκυνήτωσαν. Λέγοντες ίνιμοι, δόξα το πλήθη των ηγδυρμών σου, σωτήρ
ημών δόξαση. Εν είδε αυτόν επί τες δυναστές αυτού, εν είδε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Χαίρετε λαοί και αγαλλίασε, άγγελος εκάθισεν εις τον λίθον του μνήματος. Αυτός ημάς ευηγγελίσα το εικόν, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ο σωτήρ του κόσμου, και πλήρωσε τα σύμφαντα ευωδίας. Χαίρετε λαοί και αγαλλίασε. Εν είδε αυτόν εν ηχός άλπιγκος, εν είδε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάραν, άγγελος μεν το χαίρε, πρώτης η σύλληψε ως Κύριε, και χαριτωμένη εκόμισε. Άγγελος δε το λίθο, του ενδόξου μνήματος, έντυψη Αναστάση εκείλησεν. Ομέν αντί της λύπης, εφροσύνη συμβολά μηνύον. Ο δε αντί θανάτου, δεσπότην ζώδο την Κυρίτων ημίν. Δευτευόμενση, ευεργέτα των απάντων, Κύριε δόξα Συ. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Πάντε στην το σεπτόν προπατώρων νήμι, τελεσσομέν υμνούντες την τούτον πολιτείαν δίσε μεγάλη θησαν. Εν είδε αυτόν εν κυμβάλης επιχείς, εν είδε αυτόν εν κυμβάλης αναλαγμό, πάσα πνοή εν εσάτος των Κύριων, πάντε στην των σεπτών υπροπατώρων ημι, τελεσσομέν υψούντες, τι τούτο πολιτεία δίσε μεγαλύχθησαν. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, έσβεσαν του πύρος την δύναμη οι παιδες, χορεύοντες εν μέσω. Καμίνο και υμνούντες Θεόν των πάντων δυναμών. Και επί την πόλη την Αγία αντί των Πατέρων ημών, Ιερουσαλήμ, λάκος κατακλειστής, θυρσής συνοκισμένος, Δανείλος προφήτης, αμέτωχος την τούτον εδείχνει το κακός εμών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, δεύτερες απάντες Χριστός πάντες. Αξίως τη μίσομαι,
Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξασι. Δόξασι το δείξαντι το φόδοξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Μηνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δόξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Ανός του Θεού, ο Υιός του Πάτρος, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κυρίος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκά στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου
εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαίο σου εφημάς, καθά περιποίησαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφύγει, εγεννήθηση, μην εγγενεά και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώσει. Κύριε, προσέκατε, φύγον, διδαξόν με, του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώ με θα φω. Κράτηνο το ελαιό σου της γήνος που είσαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ενή και Άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Σήμερον σωτηρία το κόσμο και έγονε, να σώμεν το αναστάντη εκτάφου και αρχηγό της ζωής ημών. Καθελόμερ το θανάτο των θάνατων, τον οίκος εδώ και νημήν και το μεγά ελεό. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιαί, εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Με της άρνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των υπόνημων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Με της ειρήνης του σύμβατος κόσμου εσταθείας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, θυσιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ευρυστώδη Διακονία, παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της πόλεως τάφης, πάσης μονής, πόλεως και χώρα, και το πίστη που τον εναυτέ του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Περπλέοντων οδηγορούντων οσούντων καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Και ημάς από πάσης κλήξεως οργής κινδύνου και ανάγκης Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός
χάρη τη. Κύριε ελέησον. Παναγία σε κράτου υπερευλογημένη σε δόξα στην ησυχότητα. Αγία τα πάντα του Αγίου σε ακούς και και πάντα Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγκίνησε. Πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα ειν και αεί και εις τους αιώνων των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εμή επιλαμβάνω πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομία σου, τον ιωμένον πάσας τας δώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και η θυρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγεννηθήσετε ως αε του η νεότη σου. Ποιόν ελεημός είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υπτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που κυστέλος οργιστήσετε, που δε εις τον αιώνα μηνύ. Που κατά τα σανομία σημών επίσεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη παντήριους, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμείς διωτυχούσες με. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού, ούτως εξαρτήσει. Ότι πνεύμα διήρθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου σύ την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατείς και οι ποιούντες των λόγων αυτού, που ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου. Όνομα το Άγιον αυτού, ευλογητός η Κύριε. Αντιλαβούσος με ελέησον, πλέσον ημάς ο Θεός της η χάρη του. Κύριε ελέησον, Παναγία σε πράγμα και λογημένης, δόξον Θεός τα πάντα Αγίου μνημονεύσετε και αυτούς και αλλοί. Πάσα τη ζωή μου σε το Θεό παραθώμετα. Συ, Κύριε. Ότισον το κράτος και σου έφυγε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μου και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν εσύ Κύριον εν τη ζωή μου. Ψαλώ τον Θεό μου έως υπάρχω. Υπεπίθατε πάρχοντας ευρύους ανθρώπων, Ιησού Χριστέ σωτηρία. Εξελέψετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη μέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριο σου ο Θεός Ιακώ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Το ποιήσαντα των ουρανών και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτή. Ο φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφήν της πεινώσης. Κύριος λείπε. Επιμένους, Κύριος Ποθήτης, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλήψετε και οδόν αμαρτωλών να φανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ο Σιώνης γενναία και γενναία. Εμή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητη, Κύριε ελέησον. Της Παναγίας εχθάνου υπερευλογημένης εδόξας φήμης ημών Θεότων του Παρθένου Μαρίας, και τα πάντων Αγίου μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους. Επάνω τη ζωή νημό Χριστού Θεό παραθώμεθα, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αή και εις τους αιώνας στον αιώνα. Αμήν, τη βασιλεία σου μνήστημο, Κύριε, όταν έρθει τη βασιλεία σου, μακάρι πτωχή το πνεύμα τη, ότι αυτόν είναι στην βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεντώντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πράγεις ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί φανταστήσονται. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεητήσονται. Τη φωνή σου προσάγομαι του ληστού και πόμεση. Πίστη τη μοσοτήρε τη βασιλεία σου. Μακάρι καθαρίτη καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Τον σταυρόν σου προσάγομαι νυφτεσμάτων συγχώρηση. Όν υπέρ ημών κατεδέ έξω φιλάνθρωπε. Μακάρι νοπή ότι αυτοί Θεού πληθήσονται. Προσκυνούμε σπουδέσποτα την ταφή και την έγευση. Διόν ηχθώρας ελυτρώσω τον κόσμο φιλάνθρωπε. Μακάρι διδιωγμένη είναι και δικαιοσύνη ότι ο μισθός ημών, ότι αυτόν εστίλει η βασιλεία των ουρανών. Το θανάτο σου Κύριε κατεπόθη ο θάνατος και τη αναστάση σου σώτερ τον κόσμο διέσωσα. Μακάρι στα τανωρίζουν ημάς και διώξουσι. Και ύπος υπάν πονηρών ημάν καθημών, ψευδόμενοι ένε και νεμού. Τύπος εις Χριστού, του πάθους και γέννησε σαφώς εις αυτού. Μακαριότατε αναγενώ, ανάγνωμενος, πατρική ευπίθεια του θείεσθε, δια τούτο με μακάρισε και φίλος Θεού.
Όφης όντως μισιότατος, μετά πάντων δικαίως κινούμενος. Χαίρετε και γαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Ολθιακό θεράφο πιστότατος και πάντων Θεού δεν επάλεσε με επαγγέλουνος. Καθορών τον Θεό με τον όμαστε και καθεύον θεία κλίμαντε θέατε υπερ Θεός επεστήρικτο ως αρχή προσφακής αγαθότητη. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι στέγον Υιώσι Πατρός την Ευθύτη να ανελάκω ποιτής προς αμπεμπόλητε εις προτύπωση τούτη θέτος και λάκω πληθέτος Χριστού συντοφώτιστε. Αιγύπτου ευρημάτισε σόφρον γεγονός και δίκαιος βασιλεύστε παθών αληθέστατος. Την ίγκαι αίγκαι εις τους αιώνας των αιώνων να μην νέων επίης παιδίων ορίζεται. Ον συν πατρία ή και πνεύμα τη σπαργανούτεται. Ότι γίν σπαργανώσα ο μίχλη σαφώ και εν φάτνη των αλόγων ανακέκλειται. Τούτου νη προεορτάσομε γέγι τότε στην άσπορον γέννηση. Σοφία όρθη. Δεύτε προσκυνήσω με και προσθέσω με Χριστό. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Ότε κατήρθες προς τον θάνατο, η ζωή αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκροσα στη αστραπή της θεότητος. Ότε δε και τους θεθνεώντας εκ των κατακτών ίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των εκουρανίων νεκρά βγαζόν. Σωρώτα Χριστέ ο Θεός ημών δόξασι. Πίστη τους προπάτορας εδικαίωσας, εις εξεθνών δι' αυτών προμιστευσάμενος εκκλησίαν, καθόνται εν δόξη οι Άγιοι, ότι εξ πέρματος αυτών υπάρχει κακός ευκλαίης. Η ασπόρος τεκούσασε τες αυτονικές Ιες Χριστέ ο Θεός σώσοντας ψυχάς ημών. Ο ζερίμου πολίτης και της νύψεως προμαχός μης της θεωρίας εγέμου Ιωσήφ και της πράξεως νηστεία αγρυπνία προσευχή ουράνια χαρίσματα λαβών. Ο θεμπρέσβευε το Κυρίο υπέρ ημών, τον πίστη κραυγαζόντος η δόξα το φως ελάμψαντι ενσύ, δόξα το σε στεφάνος αντί, δόξα το σε Θεός αντί Χριστό και Αγιάς αντί. Ο έξαρχος άγγελος των προφήτων ηκρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέψα σε λυσαίω την χάρη, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διώκει της τιμός είναι αυτόν πρίαματα. Το ζηλωτήν ηλίαν της τρόπης μιμούμενος, το βαπτιστή ευθύες τες τρίβης πόμενος,
Πάτερ Αντώνιε, της ερήμου γέγονας οικίστης και την οικουμένην εστήριξας ευχέσου. Δύο πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Μετά το πάθος πορευθήσε το μνήματι, προς το μύρισε το σώμα σου, έγινε και σπιστέ ο Θεός. Είδον αγγέλους εν το τάφο και εξαίσθησαν φωνής χαρίφου ον εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος, δωρούμενος το κόσμο το μεγαέλεος. Η Παρθένος Δέσποινα των προαιώνιων λόγων, εν σπηλαίο έρχεται από τεκίν απορρίτως, χόρευε υπουμένη ακουτιστήσα δόξασον μετά αγγέλων και των ποιμένων βουληθέντα εποθήνε πεδίο νέων των προαιώνων Θεών. Του Κυρίου δεηθώμε, ελέησον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ή και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, ότι δίκαιος η επιπάσχυνης επί ίσας ημίν. Σοφία. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Αδελφοί, ενδυναμώστε εν Κύριο και εν το κράτη της ισχύος αυτού.
Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προστοδύναστε ημάς την εμπροστός μεθοδίας του διαβόλου, ότι ούκαι στην ημίνη πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους φώτους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της εφουρανής. Δια τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού, ή να δυνηθείτε αντιστήνε τη ημέρα τη πονερά και άπαντα κατεργασάμεν ιστήνε. Στείτε ου περιζωσάμενη την οσφήνιμον εν αληθεία και εν δυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Επί πάσιν αναλαβώντες το πυρεό της πίστεως, ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σπέσε. Και την περικεφαλαία του σωτήριου δέξαστε, και τη μάχαιρα του πνεύματος ο εστήριμα Θεού. Αδελφοί, όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή μου, τότε και η μη συναυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Νεκρώσατε ούν τα μέλη μου, τα επί της γης, πορνίαν ακαθαρσίαν πάθος, επιθυμίαν κακήν και τη πλεονεξίαν, ή της εστίν ειδωλολατρεία. Διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους Υιούς της απειθίας. Εμείς και εμείς περί επατήσατε ποτέ, ότε ζείτε εν αυτής. Μην είδε απόθεστε και εμείς τα πάντα, οργήν θυμών κακίαν βλασφημίαν, εστρολογίαν εκ του στόματος ημών. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, απεκδυσάμενοι τον παλαιόν άνθρωπο σε τις πράξεις εν αυτού, και ενδυσάμενη των νέων των ανακαινούμενων, εις επίγνωση κατοικώνα του χτίσαντος αυτών, όπου και μη Έλλην και Ιουδαίος, περιτομία προβιστία βάρβαρος κήδης, δούλος ελεύθερος. Αλλά τα πάντα και πάση Χριστό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθία, ορθία, ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση. Το πνεύμα σου. Κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτη, άνθρωπος της επίησε δείπνων μέγα, και κάλεσε πολλούς και απέστειλε τον γουρούν αυτού τη ώρα του δείπνου υπήν της και κλειμένης. Έρχεστε ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα. Και ήρξαν το από μιας παρετήστε πάντες. Ο πρώτος είπεν αυτό, αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξερθεί και ειδήν αυτό. Ερωτώσε έχε με παρικημένο. Και έτερος είπε, ζεύγιγον, ηγόρασα πέντε και πορεύομαι, δοκιμάσε αυτά. Ερωτώσε, έχε με παρηγημένο. Και έτερος είπε, γυναίκα έγιμα και δια τούτο δύναμεν ερθίδι. Παραγενόμενος ο δούλος εκείνος απήγγειλε το Κυρίο αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε το δούλο αυτού, έξερτε τα χέος εις τας πλατείας και ρήμας της πόλεως και τους φτωχούς και αναπήρους και τυφλούς και πολλούς εξί εισάγα και όδε. Και είπεν ο δούλος, Κύριε, γέγον ενώ σε πέταξες και έτι τόπος εστί. Και είπεν ο Κύριος προς τον δούλο, έξερθε εις τας οδούς και φραγούς και ανάγκασον εις ερθεί ή να γεμιστεί ο οίκος μου, εγώ γαρινή. Ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων, γεύσετε μου του δείπνου μου, πολύ γάρι συγκριτή, πολύ δε εκλεκτή. Καιρό εκείνο εισήθεν ο Ιησούς εις κόμην κοινά, μην είδε της ονόματι Μάρθα, είπε δέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καμμένη Μαρία, είχε παρακαθίσεσαι παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλή διακονία, εξάσατε είπε, Κύριε, που με έλυσε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέρυπε διακονή, είπε ον αυτή να μη συναντιλάβητε. Από
υποκριτής δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρτα, Μάρτα, ερημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενώς δε εστί κρύα. Αρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο, τι τους ο καβέρετης δε απ' αυτή. Εγένετο δε εν τον έγινε αυτόν ταύτα, επάρασα άτης η νύφωνη νεκό που είπεν αυτό, Ακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστίου σε θύλασα. Αυτός δε είπε μενούγε, Ακαρία κούντε στο λόγο του Θεού. Εφυλάσσοντες αυτό. Αγαπητοί μου, είναι η Κυριακή η ενδεκάτη του Λουκά. Είναι Κυριακή αφιερωμένη στους Αγίους Προπάτορες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επίσης, έχουμε ημερολογιακά και τις εορτές των Αγίων Ευστρατείου, Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου και Ορέστου των Μαρτύρων, που μαρτύρησαν τον 4ο αιώνα, της Αγίας Λουκίας της Μάρτυρος, που εκοιμήθη μαρτυρικά το 304 μετά Χριστόν. Στο Συναξάρι σήμερα, που είναι Κυριακή των Αγίων Προπατώρων, υπάρχουν οι εξής τρεις στίχοι εισαγωγικοί, το επίγραμμα. «Δέξαστε χαράν οι πάλε προπάτορες, βλέποντες εγγίζοντα Χριστόν Μεσσίαν». Γεμίστε από χαρά οι προπάτορες. Γιατί βλέπετε ότι προσεγγίζει η έλευση του Χριστού, του Μεσσία. Γήθε ο Αβραάμ ότι πρόπαπος Χριστού εδείχθης. Να χαίρεσαι και εσύ Αβραάμ πολύ, γιατί είσαι πρόπαπος του Χριστού. Αναφέρεται λοιπόν εδώ το επίγραμμα συγκεκριμένα στον Αβραάμ, του οποίου οι υποθέσεις του προπάτορος Αβραάμ είναι γνωστές σε όλους μας, εφόσον το βιβλίο της Γενέσεως που συνέγραψε ο Μωυσής και περιλαμβάνει τη δράση του Αβραάμ, είναι από τα πλέον γνωστά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης, σημειωτέων ότι κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στις ακολουθίες της Εκκλησίας, αναγιγνώσκονται πολλά αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό και ο λαός διαθέτει αυτά τα ακούσματα. Από το βιβλίο της Γενέσεως λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο Αβραάμ καταγόταν από τη χώρα των Χαλδαίων, ήταν εθνικός, το έθος των Χαλδαίων ήταν προγενέστερο από αυτό των Ιουδαίων, έχοντας πατέρα ειδωλολάτρη τον Θάραν. Παρότι όμως καταγόταν από εθνικούς ο Αβραάμ, δεν εμποδίστηκε καθόλου στο να βρει τον πραγματικό Θεό. Κατανοώντας ότι κανένα κτίσμα δεν είναι Θεός, και επομένως δεν πρέπει να προσκυνάται ως Θεός, και βλέποντας με καθαρό νου την εφταξία των όντων, από τα ορόμενα πράγματα της κτήσης γνώρισε τον αληθινό Θεό. Αυτό το Θεό προσκύνησε αναγνωρίζοντας την αιτία της παγκόσμιας τάξης και αρμονίας. Στο πρόσωπο του Θεού τα βρήκε αυτά και κατάλαβε ότι η παγκόσμια τάξη και αρμονία προέρχονται από τον Κύριο των δυνάμεων. Αυτός λοιπόν ο Πατριάρχης Αβραάμ διατάχθηκε από το Θεό να αφήσει την πατρίδα του και τους συγγενείς του και να πορευτεί στη γη Χαναάν, δηλαδή στην Παλαιστίνη και στα Ιεροσόλυμα. Υπάκουσε αμέσως, χωρίς να αντιστάσει καθόλου, γιατί η καρδιά του φλεγόταν από πίστη προς το Θεό. Και τη μεγάλη του πίστη λαμβάνει μισθό από τον Θεό να γεννήσει σε βαθύ γύρα στον Ισαάκ και να γίνει πατέρας πολλών εθνών, διότι από αυτόν γεννήθηκε ο Ισαάκ, από τον Ισαάκ ο Ιακώβ, από τον Ιακώβ ο Ιούδας και οι υπόλοιποι αδελφοί αυτού πατριάρχες. Από τη φυλή του Ιούδα γεννήθηκε ο Χριστός.
Για το λόγο αυτό, οι θεοφόροι πατέρες και διδάσκαλοι καθιέρωσαν να επιτελούμε κατά τη σημερινή Κυριακή τη μνήμη του θείου Αβραάμ ως προπάτορα του Χριστού και έθεσαν την εορτή αυτή να την τελούμε λίγο πριν από την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό δεν το έκαναν απλά και ως έτυχε, αλλά κατά θεία έμπνευση του Παναγίου Πνεύματος, επειδή ο Πανάγαθος και Φιλάνθρωπος Υιός του Θεού καταδέχθηκε να καταστήσει τον Πατριάρχη Αβραάμ και τους απογόνους του προπάτορες κατά το ανθρώπινο. Χάριν αυτού, οι θεότατοι πατέρες έκριναν ως δίκαιο να εορτάζουμε τη μνήμη του Αβραάμ και των υπολείπων προπατόρων όχι πολύ μακριά από την κατά σάρκα γέννηση του Χριστού. Ας έρθουμε τώρα στην Ευαγγελική περικοπή της ημέρας της 11ης Κυριακής του Λουκά. Αυτή λοιπόν η Ευαγγελική περικοπή είναι η γνωστή παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το 14ο κεφάλαιο και στίχους 16-24, αλλά στο τέλος της περικοπής προστίθεται ένας σχετικός στίχος από άλλον Ευαγγελιστή. Είναι από το 22ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, από το στίχο 14. Είναι ο στίχος «Πολύ γαρ εισή κλητή, ο λίγη δε εκλεκτή». Ας δούμε λίγο την μετάφραση από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο πριν προχωρήσουμε στην ερμηνεία ορισμένων στοιχείων της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Η παραβολή λοιπόν του Μεγάλου Δείπνου. Όταν δε κάποιος από τους συνδετημόνες άκουσε αυτά, είπε σε αυτόν, ευτυχής όποιος θα φάγει γεύμα στη Βασιλεία του Θεού. Αυτός δε του είπε, ο Χριστός. Κάποιος άνθρωπος ετοίμασε μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς και απέστειλε το δούλο του την ώρα του δείπνου να επεί στους καλεσμένους. Ελάτε, διότι όλα είναι πλέον έτοιμα. Αλλά άρχισαν αμέσως όλοι να προβάλλουν άρνηση. Ο πρώτος του είπε, αγόρασα χωράφι και πρέπει να βγω και να το ειδώ. Σε παρακαλώ να μην με υπολογίσεις. Άλλος δε είπε, αγόρασα 5 ζεύγη βόδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ να μην με υπολογίσεις. Και άλλος είπε, νυφεύθηκα γυναίκα και γι' αυτό δεν δύναμε να έρθω. Πήγε δε ο δούλος εκείνος και ανέφερε αυτά στον κύριό του. Οργίστηκε τότε ο οικοδεσπότης και είπε στο δούλο του, πήγαινε έξω γρήγορα στους δρόμους και στα στενά της πόλεως και τους φτωχούς και αναπήρους και κουτσούς και τυφλούς φέρε εδώ μέσα. Είπε δε ο δούλος όταν επέστρεψε, κύριε, έγινε όπως διέταξες και ακόμη υπάρχει τόπος. Και ο Κύριος είπε στο δούλο, πήγαινε έξω στους δρόμους και στα στενά και ανάγκασέ τους να έρθουν μέσα για να γεμίσει το σπίτι μου. Σας βεβαιώνω δε ότι κανείς από τους ανθρώπους εκείνους, τους προσκεκλημένους, δεν θα γευθεί το δείπνο μου. Πολλοί δε είναι καλεσμένοι, αλλά όλοι είναι εκλεκτοί. Η παραβολή που μόλις ακούσαμε τη μετάφρασή της έχει πολύ ουσιαστικό νόημα, αδελφοί μου, γιατί παρουσιάζει την άπειρη αγάπη του Θεού προς το πρόσωπό μας, αλλά και την αχαριστία μας προς το δικό του πρόσωπο. Ταυτοχρόνως είναι τόσο επίκαιρη, πράγμα το οποίο θα σχολιάσω κατά την ερμηνεία αυτής της περικοπής. Ας ξεκινήσω λοιπόν την ερμηνεία με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων, επιμένοντας περισσότερο σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Ακούσαμε στην αρχή του Ευαγγελίου, ο δε είπεν αυτό, άνθρωπος της επίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς. Ο δε Ιησούς είπε εις αυτόν την εξής παραβολή, ένας άνθρωπος παρέθεσε μέγα δείπνο και εκάλεσε πολλούς.
Σε ποιον το είπε αυτό και βάσει με από ποια αφορμή ο Κύριος είπε αυτή την παραβολή? Πριν από τον πρώτο στίχο της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής υπάρχει μια φράση ενός συνδετημόνα της τράπεζας στην οποία παρακάθεται ο Ιησούς κάποιο Σάββατο στο σπίτι ενός άρχοντα Φαρισαίου. Ο συνδετημόνας, γοητευμένος και συγκινημένος από το λόγο του Κυρίου για το ότι πρέπει να παραθέτουμε εορταστική τράπεζα σε ανθρώπους που δεν είναι σε θέση να μας το ανταποδώσουν. Αυτό ήταν το κήρυγμα, η συζήτηση που προηγείται από αυτήν την παραβολή πάνω στο τραπέζι. Ο Κύριος αυτό τόνιζε, να παραθέτουμε εορταστική τράπεζα σε ανθρώπους φτωχούς, ανήμπορους, που δεν είναι σε θέση να μας το ανταποδώσουν. Είπε λοιπόν ακούγοντας αυτά ο συνδετεμόνας: «Μακάριος ως φάγεται άριστον εν τη Βασιλεία του Θεού». Δηλαδή μακάριος είναι εκείνος που θα παρακαθήσει στο γεύμα της Βασιλείας του Θεού. Τότε ο Ιησούς, για να διδάξει ποιες αρετές πρέπει να έχει κανείς για να συμμετάσχει στην αιώνια εφροσύνη της Βασιλείας του Θεού, γιατί δεν είναι απροϋπόθετη η μετοχή στην τράπεζα της Βασιλείας του Θεού, είπε σε αυτούς την παραβολή: «Κάποιος άνθρωπος οργάνωσε μεγάλο βραδινό συμπόσιο και κάλεσε πολλούς». Βλέπουμε στην παραβολή αυτή πως η χαρά και η απόλαυση της Βασιλείας του Θεού παρουσιάζεται ως μεγαλοπρεπές δείπνο που ετοίμασε ο Θεός, στο οποίο αρχικά δεν τους κάλεσε όλους, αλλά μόνο τους πνευματικούς άρχοντες του Ισραήλ και άλλους Εβραίους. Μία άλλη ερμηνεία δίνει ο γέροντας μακαριστός, γέροντας πατήρ Αθανάσιος Μυτιλινέος, που μας λέει πως πολλές φορές η έννοια του «πολύ» σημαίνει «όλοι». Δηλαδή κάλεσε τους άρχοντες και όλους. Γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και μας θέλει όλους κοντά Του, αλλά αυτή η ερμηνεία της λέξης «πολύ» δεν αποτελεί κανόνα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλλον δεν είναι αυτό, δεν αφορά όλους, αλλά ορισμένους προσκεκλημένους. Και το δείπνο είναι η ενανθρώπιση του Υιού και η Βασιλεία Του. Όπως μας διδάσκει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο ίδιος ο Δημιουργός και Πατέρας της Δόξας παρέθεσε δείπνο μεγάλο, δηλαδή ετοίμασε οικουμενική πανήγυρη για όλο τον κόσμο. Φυσικά η πανήγυρη αυτή ήταν προς τιμήν του Χριστού, ο οποίος κατά τους εσχάτους καιρούς του αιώνα ήρθε σε εμάς, υπέστη το θάνατο για εμάς και μας έδωσε να φάμε τη σάρκα Του, καθώς είναι ο άρτος από τον ουρανό που δίνει ζωή στον κόσμο. Σκοπός του Κυρίου, εκτός από τη διδαχή των αρετών για τη συμμετοχή στις αιώνιες απολαύσεις στην τράπεζα της Βασιλείας του Θεού, με αυτή την παραβολή σκοπός ήταν να επανορθώσει τις πλάνες των Εβραίων περί της περιόδου της Μεσιανικής Βασιλείας και της ταρατώδης αφηγήσεις γύρω από αυτήν. Σύμφωνα με αυτές, αναμένονταν μεγάλη περίοδος εθνικής ευδαιμονίας και δόξας, που τα αγαθά αυτής της περίοδου θα τα απολάμβαναν όλοι οι απόγονοι του Αβραάμ. Με την παραβολή αυτή ο Κύριος τονίζει πως οι προσκεκλημένοι στο τέλος μένουν αποκλεισμένοι από το δείπνο και τη θέση τους παίρνουν άλλοι που ποτέ δεν θα φανταζόταν κανένας ότι θα ήταν δυνατόν. Ένας σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Θεοφύλακτος Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας, ερμηνεύει τους δύο όρους «άνθρωπος» και «μέγα δείπνο», δηλαδή «άνθρωπός της επίησε δείπνο μέγα», που λέγει το Ευαγγέλιο. Γράφει: «Όταν ο Κύριος σε μια διδασκαλία Του είναι να υποδηλώσει κάποια φιλανθρωπία, παρουσιάζεται όπως τώρα σαν άνθρωπος». Πάντοτε σε όλες τις περιπτώσεις όταν πρόκειται να μας μιλήσει για φιλανθρωπία, παρουσιάζει τον εαυτό Του η διδαχή ως άνθρωπο. Επειδή η παραβολή μιλάει για την πιο μεγάλη φιλανθρωπία που έκανε σε εμάς, κάνοντας το, να κοινωνήσουμε από τη σάρκα του Υιού Του, τον αποκάλεσε άνθρωπο.
Και τη φιλανθρωπία του αυτή την εκάλεσε δείπνο μεγάλο. Γιατί? Γιατί συντελέστηκε στους τελευταίους καιρούς και όπως στη δύση του κόσμου ήρθε ο Κύριος και είναι μεγάλο το δείπνο αυτό, γιατί ολοφάνερα είναι μεγάλο και το μυστήριο της σωτηρίας μας. Στο τέλος του κόσμου ήρθε ο Κύριος, ογδοήτες είμαστε, εκεί ήρθε στο δείπνο. Το δείπνο γίνεται πάντοτε προς τη δύση του ηλίου, γι' αυτό τον λόγο λέγεται μεγάλο δείπνο, μέγα δείπνο. Στη συνέχεια λέγει στην επόμενη στροφή «Και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου, υπήν της και κλειμένης, έρχεστε ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα». Κατά την ώρα λοιπόν του δείπνου έστειλε ο οικοδεσπότης τον δούλον του να πει στους προσκεκλημένους «Ελάτε και μην αναβάλλετε, διότι τα πάντα είναι έτοιμα». Ως δούλος της παραβολής θεωρείται ο απεσταλμένος του Θεού και την εποχή που ελέγχθη η παραβολή ως δούλος είναι αρχικά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και μετά ο Υιός του Θεού, ο οποίος δι' της ανθρωπίσεως έλαβε μορφή, τη μορφή του δούλου. Δείπνο λοιπόν εύλογα ονομάστηκε η κλίση του Χριστού. Έπειτα ποιος είναι ο απεσταλμένος, ο οποίος λέγει ότι είναι δούλος, ο ίδιος ασφαλώς ο Χριστός. Γιατί ενώ ήταν Θεός από τη φύση του και αληθινός Υιός του Θεού και Πατέρα, ταπείνωσε τον εαυτό του παίρνοντας μορφήν δούλου. Δούλων του Πατρός εαυτόν λέγει. Δούλων του Πατρός, τον οποίον απέστειλε ο Πατέρας για να προσκαλέσει τον κόσμο στο μεγάλο δείπνο, τον εαυτό του λέγει. Ως μορφήν δούλου λαβώντα, ως απεστάλη κατά το ανθρώπινον εις τους Ιουδαίους, καλών αυτούς εις την ρυθής αναπόλαυση, διότι το Ευαγγελίου μας λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας. Η ώρα του δείπνου είναι η ορισμένη ώρα που καλούμεθα υπό της χάριτος, ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας, του τέστη εν το ορισμένο και επί τη δύο καιρό. Ουδέ γαρ άλλος καιρός είναι τη σωτηρία ημών, επί τη διότερος ή εκείνος λέγει ο Άγιος Θεοφύλακτος. Εκείνη η ώρα η οποία μας καλεί ο Κύριος είναι η μοναδική ώρα της σωτηρίας. Δεν μπορούμε άλλη ώρα να παραβλέψουμε αυτή την ώρα και να πάμε σε κάποια άλλη ώρα. Είναι η πιο επιτίδια, η πιο σωστή ώρα της σωτηρίας ημών. Τα πάντα είναι έτοιμα στην ορισμένη ώρα. Αναβολή δεν χωράει. Γράφει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας «Ητίμασε γάρ της επί της γης ο Θεός και Πατήρ εν Χριστώ τα δι' αυτού το κόσμο δεδορημένα αγαθά». Ποια είναι τα αγαθά τα οποία ετοίμασε ο Κύριος και πρέπει εμείς να τα πάρουμε κατά τη συγκεκριμένη ώρα της επίσκεψης της Χάριτος? Αμαρτιών απόθεσιν, πνεύματος Αγίου μέθεξιν, υιοθεσίας λαμπρότητα, βασιλείαν ουρανών. Επί ταύτα κέκλικεν ο Χριστός δια των ευαγγελικών θεσπισμάτων. Για αυτά μας κάλεσε ο Κύριος να μετέχουμε δια το Ευαγγελίο Του, να μετέχουμε σε αυτές τις μεγάλες δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Την απόθεση των αμαρτιών, την μέθεξη του Αγίου Πνεύματος, το να μετέχεις στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, την υιοθεσία, τη λαμπρότητα της υιοθεσίας, γινόμαστε όχι δούλοι του Θεού, αλλά υιοί του Θεού, και να μετέχουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ μας καλεί έτσι ο Κύριος, ο απεσταλμένος του Θεού Πατρός, αυτός που έλαβε δούλου μορφήν, συναντούμε την τραγικότητα της ανθρώπινης φύσης που εκδηλώθηκε μέσω αυτής της κλίσης. Γράφει πάλι ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας «Μήπως σκέφτηκαν κάτι χρήσιμο για τον εαυτό τους αυτούς που κάλεσε ο Κύριος? Μήπως θαύμασαν την αγαθότητα εκείνου που τους κάλεσε, τη φροντίδα του με την πρόσκληση του δούλου του, τη φροντίδα του Θεού? Μήπως συγκινήθηκαν από το κάλεσμα του Θεού οι άνθρωποι? Όχι βέβαια, αλλά περιφρόνησαν και αυτόν που τους καλούσε και εκείνον που έστειλε να τους καλέσει, και άρχισαν ένας-ένας να παρετούνται όλοι, δηλαδή με ένα σύθημα. Ου τε θαυμάκασι
του κεκλικότος την ημερότητα, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, του διακονούντος την κλίση την οικονομία, αλλά ατίμασαν και τον καλούντα και τον απεσταλμένον. Και στη συνέχεια, και ήρξαν το από μιας παρετήστε πάντες. Ο πρώτος είπεν αυτό, αγρών ηγόρασα και έχω ανάγκη εξελθήν και ειδήν αυτόν, ερωτός έχει με παρετημένον. Μόλις τους προσκάλεσε ο δούλος, άρχισαν οι προσκεκλημένοι να δικαιολογούν την απουσία τους από το δείπνο, σαν να ήταν συνεννοημένοι όλοι. Ο πρώτος είπε, αγόρασα ένα χωράφι και έχω την ανάγκη να βγω έξω να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο και απαλλαγμένο της υποχρέωσης να έρθω και να καθίσω στο δείπνο. Εδιάφοροι ουν προφάσεις, ουδέν έτερον υποφαίνουσιν ή τα διάφορα πάθη. Οι προφάσεις μας και αυτών των προσκεκλημένων και όλων μας, οι προφάσεις για να απέχουμε από την αγαθότητα του Κυρίου και από τη μετοχή μας στην Βασιλεία Του, είναι προφάσεις, δηλώνουν τα διάφορα πάθη διά της ηρημένης απολαύσεως εστερήθησαν. Από τα πάθη, την προσκόλληση στα πάθη, στερήθηκαν τις προηρημένες απολαύσεις, αυτές τις απολαύσεις τις οποίες υπόσχεται ο Θεός. Ο μεν γαρτόδε και κρατημένος, έτερος δε τόδε και άλλος τόδε, παρόσατο το Ευαγγέλιον ως εναντίον της προαιρέσεως αυτών. Αρνήθηκαν το Ευαγγέλιο, την κλίση του Ευαγγελίου, ο ένας για αυτόν τον λόγο, ο άλλος για αυτόν τον λόγο, ο άλλος για εκείνον τον λόγο, αρνήθηκαν εξαιτίας της κακής προαιρέσεως που είχαν και της προσκολήσεώς τους στα πάθη και στις απολαύσεις της σαρκός. Ο άλλος τι είπε, ενώ ο πρώτος είπε «έχω χωράφι», ο άλλος είπε «αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ να θεωρήσεις δικαιολογημένη την απουσία μου». Κάποιοι νηπτικοί πατέρες ερμηνεύουν εδώ τα 5 ζευγάρια βόδια με τις 5 αισθήσεις που εργάζονται το κακό και εμποδίζουν τον άνθρωπο να προσεγγίζουν το Θεό. Ο άλλος, ο τρίτος, είπε «ενυφεύθηκα και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω». Δηλαδή, όλοι απορροφήθηκαν μαζί με αυτόν από τις βιωτικές και σαρκικές μέρημνες, από τα υλικά συμφέροντα και την κενοδοξία τους και αρνήθηκαν την πρόσκληση του Χριστού που ως δούλος του Θεού τους κάλεσε να γίνουν συμμέτοχοι της κληρονομίας της Βασιλείας Του και κληρονόμοι της Βασιλείας Του. Μήπως κάνουμε και εμείς το ίδιο σήμερα? Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας μας λέγει ότι έχοντας συγκατανεύσει απερίσκεπτα προς τα πλέον γήινα, δεν βλέπουν οι άνθρωποι τα νοητά και δεν κάνουν κανένα λόγο για τα προσδοκόμενα από το Θεό. Μήπως λοιπόν σκέφτηκαν κάτι χρήσιμο για τον εαυτό τους? Μήπως θαύμασαν την αγαθότητα εκείνου που τους κάλεσε, τη φροντίδα του και την πρόσκληση του δούλου του? Όχι βέβαια, αλλά όπως είπαμε, περιφρόνησαν και αυτόν και αυτόν που τον, και το Θεό και εκείνον τον δούλο, τον Χριστό που τους καλούσε. Στο θέμα αυτό, το τρίτο, της δικαιολογίας του γάμου, θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι η δικαιολογία του γάμου ως λόγος μη συμμετοχής στο μεγάλο δείπνο μας θυμίζει τη δικαιολογία του πρωτοπλάστου Αδάμ όταν είπε στο Θεό «Η γυναίκα είναι έδωκας μετεμού, άφτιμη έδωκεν εκ του ξύλου και έφαγον». Και στη σημερινή περίπτωση λέγει αυτό ο Νεόνυφος: «Η γυναίκα μου με εμποδίζει από του να φάω μαζί σου». Ερώτημα είναι γιατί δεν επέλεξε αυτός ο σκληρός άνθρωπος που έβαζε τη γυναίκα του μπροστά για να δικαιολογηθεί, γιατί δεν επέλεξε να πάρει στο δείπνο και τη γυναίκα του, λέγουν οι πατέρες. Ασφαλώς θα ήταν ευπρόσδεκτη και οι δύο, αλλά δεν το έκανε. Συνεχίζει ο λόγος του Ευαγγελίου. «Και παραγενόμενος ο δούλος εκείνος απήγγειλε το Κυρίο αυτού ταύτα και επέστρεψε ο δούλος εκείνος προς τον Κύριό του». Μας λέγει μερικοί ερμηνευτές ότι ήταν συνήθεια στους Εβραίους όταν στέλνανε τους δούλους τους για
μια εργασία, να γυρνάνε οι δούλοι και να, και να αναφέρουν το τι συνέβη κατά, κατά το διακόνημά τους. Και επέστρεψε ο δούλος εκείνος προς τον Κύριο και του διηγήθηκε όλα αυτά. Τότε γεμάτος οργή ο οικοδεσπότης εναντίον των αναξίων προσκαλεσμένων είπε στο δούλο του: «Έβγα γρήγορα από τις πλατείες και τους δρόμους της πόλεως και φέρε εδώ μέσα τους φτωχούς και τους αναπήρους και τους χολούς, τους κουτσούς και τους τυφλούς». Γράφει ένας ερμηνευτής: «Εκείνοι οι παρητισάμενοι ήσαν οι αρχιερείς και γραμματείς και όσοι τιμιότεροι του πλήθους». Αυτούς κάλεσε ο Κύριος. Την πρωτοκαθεδρία κάλεσε. Εκείνοι που κάλεσε ο Θεός ήταν αυτοί. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς του λαού. Ο πατήρ Αθανάσιος ο Μητυλινέος λέει: «Βλέπουμε πως ο Κύριος οργίστη». Οργίστηκε ο Κύριος. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι, χάρη των οποίων τα πάντα έγιναν, θέλουν τώρα να ματαιώσουν τους θείους σκοπούς. Παράλληλα με την αναμονή της πληρώσεως του αριθμού των πιστών στο δείπνο της Βασιλείας, γίνεται και η αναμονή πληρώσεως της οργής του Θεού κατά των ιών της απειθίας. Απειθούμε, αδελφοί μου, στο θέλημα του Θεού, βάζοντας πάνω απ' όλα το εγώ μας. Φαινόμαστε αχάριστοι στην αγάπη του Κυρίου μας και προκαλούμε την οργή του, η οποία οργή δεν έχει τα ανθρώπινα και εμπαθή χαρακτηριστικά, όπως την εννοούμε εμείς, αλλά βασίζεται πάνω στην άπειρη αγάπη που έχει για εμάς. Ας ακούσουμε τη σχετική διδασκαλία του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Δεν πρέπει να κρύβουμε εκείνο που η Αγία Γραφή λέει πεντακάθαρα, πως ο Θεός είναι ζηλωτής, το λέει σε πολλά σημεία. Ο ζήλος του Θεού δεν στρέφεται εναντίον άλλου στη γη, παρά μόνο στη ψυχή του ανθρώπου. Ο Θεός θέλει αποκλειστικότητα στη ψυχή του ανθρώπου. Δεν ζητάει από τα ζώα, δεν ζητάει από, από τα χώματα, δεν ζητάει από τις πέτρες, δεν ζητάει από τα δέντρα αποκλειστικότητα, αλλά από τη ψυχή του ανθρώπου. Ζητάει αποκλειστικότητα. Τη θέλει πιστή, με καθαρότητα και ειλικρίνεια. Και αυτό ο Θεός το θέλει για το καλό της ψυχής, όχι γιατί το έχει ανάγκη. Η άπειρη σοφία του Θεού γνωρίζει, όπως πρέπει και εμείς να γνωρίζουμε μετά την έλευση του Χριστού, πως αν η πίστη της ψυχής στο Θεό, τον Δημιουργό, είναι ελλιπής, πως αν ενωθεί με απόλυτη αγάπη με κάποιον άλλον ή με κάτι άλλο στον κόσμο, τότε σιγά σιγά θα υποδολωθεί, θα γίνει σκλάβα, θα είναι σαν μια σκοτεινή και απελπισμένη σκιά και τελικά θα καταλήξει σε μια ελεηνή εικόνα εκεί όπου είναι ο τριγμός, ο Φεφ και ο βρυγμός των οδόντων. Ο άνθρωπος ταυτίζεται με ό,τι αγαπά. Αν αυτό που αγαπά είναι ο Θεός, γίνεται Θεός. Αν είναι ο πυλός, γίνεται πυλός. Ο άνθρωπος σώζεται ή κολλάζεται από την αγάπη που έχει σε αυτή τη ζωή. Μία μόνο σωστική αγάπη υπάρχει, η αγάπη για το Θεό. Κάθε άλλη αγάπη είναι απώλεια. Αυτά μας είπε, αυτά διδάσκει αυτός ο σύγχρονος Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, στηριζόμενος πάνω σε αυτή τη διδασκαλία της παραβολής του Μεγάλου Δείπνου. Ας μείνουμε και σε ένα άλλο σημείο του στίχου αυτού, αδερφοί μου. Βλέπουμε πως ο οικοδεσπότης καλεί στο δείπνο τους φτωχούς, ανάπηρους, τους χολούς και τυφλούς. Γιατί άραγε επιλέγει αυτούς ο Θεός? Διαβάζουμε στην ερμηνεία του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας τα εξής: «Γιατί αυτοί θα μπορούσαν να θεωρηθούν τυφλοί και χολοί, αλλά όμως έγιναν δυνατοί και υγιείς με τον Χριστό, διδάχθηκαν να ορθοποδούν και δέχθηκαν στο νου τους το θείο φως. Ό,τι όμως επίστευσαν όχι και λίγοι από τους Ιουδαίους, μπορεί να το μάθει κανείς διαβάζοντας τις πράξεις των Αποστόλων. Γιατί σε αυτές λέγεται ότι όταν μίλησε ο Πέτρος μπροστά στο λαό, πίστεψαν στην αρχή 3.000 και ύστερα πολύ πλήθος. Αλλά από τη μια διδάσκοντας αυτά και από την άλλη θαυματουργώντας, οδηγούσαν το άδωλο πλήθος τον Χριστό και πολλοί από τους Ιουδαίους πίστεψαν σε αυτόν, τους οποίους οι Φαρισαίοι τους ονόμαζαν και καταραμένους επειδή πίστευαν στο Χριστό».
Δηλαδή, τι μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ότι από τη μια κάλεσε στη θέση των προσκεκλημένων αυτούς τους άλλους, τους τυφλούς, τους χολούς, τους ανάπηρους, γιατί ήταν απλοί άνθρωποι και οι οποίοι στη ζωή τους, μόλις μπήκε το φως του Χριστού, αμέσως η τυφλότητά τους, η αναπηρία τους διορθώθηκε, η πνευματική τους κατάσταση διορθώθηκε. Αυτό όμως δεν απέκλεισε και πλήθος Εβραίων, οι οποίοι είχαν την καλή σπορά μέσα τους και δέχτηκαν εν τέλει τον Χριστό με το κήρυγμα του Χριστού και των Ευαγγελίων και των Αποστόλων και έπαιξαν και τη ζωή τους κόρονα γράμματα, γιατί οι υπόλοιποι, οι προσκεκλημένοι, οι σοφοί άρχοντες του Ισραήλ τους έλεγαν όσους ακολουθούσαν τον Χριστού, Χριστό καταραμένος και από συνάγωγους τους καθεστούσαν. Εδώ γίνονται φανερά και τα δύο, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Και ότι οι άρχοντες δεν πίστεψαν και ότι πολλοί από το πλήθος πίστεψαν. Και τα δύο τα υπενήχθηκε η παραβολή, παρουσιάζοντας τους πρώτους να παρετούνται και τους άλλους να καλούνται και να υπακούουν. Και στη συνέχεια πήγε ο δούλος και κάλεσε αυτούς που υπέδειξε ο Κύριός του, αλλά ο οίκος του ακόμα ήταν άδειος από κόσμο. Υπάρχει ακόμα χώρος, γράφει ο Ζυγαβηνός, φιλάνθρωπος ο λόγος, υπομιμνίσκων περί των εθνών, είναι φιλάνθρωπος ο λόγος του Κυρίου, λέει υπάρχει χώρος ακόμα, να φέρουμε και τα έθνη, όχι μόνο τους Εβραίους. Και είπε ο Κύριος στο δούλο του, βγες έξω από την πόλη, έξω από την πίστη των Εβραίων, έξω από την Ιεροσόλυμα, στους δρόμους και στους φράχτες των κτημάτων, όπου συνήθως μαζεύονται οι περιπλανόμενοι που δεν έχουν σπίτι και μόνιμη κατοικία. Επειδή αυτοί θα διστάζουν από συστολή να λάβουν μέρος στο δείπνο, παρακίνησέ τους επίμονα, ανάγκασέ τους να έρθουν και να γεμίσει το σπίτι μου. Βλέπουμε πως ο οικοδεσπότης προσκάλεσε και τους εθνικούς να λάβουν μέρος στα αγαθά της βασιλείας του Μεσσία. Στον στίχο αυτό παρατηρεί ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιλινέος, παρατηρούμε τη λέξη ανάγκασον. Εκείνο το ανάγκασον δεν έχει καμιά σχέση με τον εξαναγκασμό, όπως σήμερα τον εννοούμε. Θέλει να δείξει ο Θεός ότι ο Θεός πιέζει τους ανθρώπους αυτούς από την αγάπη Του για να πάνε κοντά Του, καθώς δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί που είναι σακάτιδες, φτωχοί, ελεηνοί, τρισάθλοι, να δεχτούν από συστολή το κάλεσμα του Άρχοντα. Γι' αυτό εκείνο το ανάγκασον έρχεται να διώξει τη συστολή των ανθρώπων αυτών και να τους δείξει ότι ο Κύριος τους καλεί για να γεμίσει το σπίτι Του. Η τελική επιθυμία του Θεού, όπως βλέπουμε, είναι να γεμιστεί ο οίκος Του. Η ντροπή λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει αξία. Η συστολή στο να μην παρευρεθούμε στο μεγάλο δείπνο της Βασιλείας του Θεού δεν παίζει καμιά σημασία. Λέγει ο μακαριστός πλέον γέροντάς μου, ο πατήρ Αγάθων, μου έλεγε πως όπου ντροπή, εκεί ο διάβολος. Δηλαδή ντροπή για να επιτελέσω τα ιερά μου καθήκοντα, για να αγαπήσω το Θεό, για να αγαπήσω την Εκκλησία, όπου ντροπή, διάβολος. Αυτή την ντροπή, αυτή τη συστολή όλων μας, ο Κύριος μας την διαλύει, μας λυτρώνει από αυτό και μας λέει ελάτε, όσο άσχημοι και να είστε, όσο βρώμικοι και να είστε, ελάτε στη Βασιλεία του Θεού, καθίστε στην τράπεζα την ουράνια. Θα επιμείνω στο ανάγκασον αυτό, καθώς διαβάζουμε και στον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας τα εξής. Διατάχθηκε ο δούλος από εκείνον που τον έστειλε, όχι απλώς να τους καλέσει, αλλά ακόμα και να τους αναγκάσει. Και όμως, εφόσον βέβαια η πίστη είναι σε όλους προαιρετική και είναι δεκτό αυτό από το Θεό, τότε γιατί αναγκάζονται κάποιοι? Ναι, και αυτό έγινε κατ' οικονομία. Γιατί έπρεπε, ναι έπρεπε, επειδή οι εθνικοί ήταν υποδρομένοι στην ανυπόφορη πλεονεξία και βρίσκονταν κάτω από το διαβολικό ζυγό και κατά κάποιο τρόπο ήταν δεμένοι με τις αδιάσπαστες αλυσίδες των αμαρτημάτων τους και δεν γνώριζαν τον από τη φύση του και αληθινό Θεό των όλων, χρειάζονταν εντονότερη πρόσκληση που έμοιαζε με εξαναγκασμό για να μπορέσουν να απομακρυνθούν από την αρχαία απάτη και να ξεφύγουν κατά κάποιο τρόπο από το χέρι του διαβόλου. Και πράγματι είπε ο Χριστός,
Κανείς δεν μπορεί να έρθει με πίστη κοντά μου, εάν ο πατήρ μου, ο πατήρ που με απέστειλε, δεν τον προσελκύσει με τη Θεία Χάρη. Αλλά και η λέξη ανάγκασον γενικά εμφανίζει την κλίση ως έργο δύναμης που ταιριάζει στο Θεό. Στη συνέχεια, μας λέγει ότι μας λέγει ο Κύριος, λέγει στον δούλο του, διότι σας διαβεβαιώνω ότι κανείς από τους προσκαλεσμένους εκείνους άνδρες δεν θα γευθεί τίποτε από το δείπνο μου. Ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετε μου του δείπνου. Όπως βλέπουμε, οι κυρίως προσκεκλημένοι, οι πνευματικοί άρχοντες του Ισραήλ και οι άλλοι οι Εβραίοι, απορροφημένοι από τα υλικά συμφέροντα και τη ματαιοδοξία τους, αρνήθηκαν την πρόσκληση του Χριστού και απέκλεισαν τον εαυτό τους από τη Βασιλεία των Ουρανών, ως απειθισάντων και εξουδενωσάντων την κλίσιν, ήτι το κήρυγμα. Εξουθένωσαν και απήθησαν στο κήρυγμα του Χριστού. Οι τελώνες και οι αμαρτωλοί και οι ειδωλολάτρες, οι περιφρονημένοι από τους γραμματείς και τους φαρισαίους, δέχθηκαν με ευγνωμοσύνη και ταπείνωση την τιμητική πρόσκληση και έγιναν έτσι ένδοξα μέλη της Βασιλείας των Ουρανών. Δεδομένης της εποχής μας, θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τους πρώτους προσκεκλημένους ως ορισμένους κληρικούς κάθε βαθμίδος, αλλά και τους λαϊκούς της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι προσκολλημένοι στους τύπους, στις μέρημνες και στο κοσμικό φρόνημα και αδυνατούν ή δεν θέλουν να γευθούν τα αγαθά του δείπνου. Με αφορμή, μάλιστα, τον κορονοϊό, ο Θεός μας καλεί όλους να τον ομολογήσουμε και να ενωθούμε μαζί του στο μέγα δείπνο, στον οίκο του, δηλαδή στους ιερούς ναούς. Όμως οι προαναφερθέντες βρίσκουν πάτημα στις βιωτικές μέρημνες και στο φόβο μη χάσουν την υγεία τους και αρνούνται τη θεία αυτή ένωση. Ακούσαμε και τις πρόσφατες κυβερνητικές εντολές με τις οποίες συμφωνεί και η ιεραρχία πριν ολίγων ιεραρχών να μην ανοίξουν κανονικά οι ναοί ούτε τα Χριστούγεννα ούτε τα Θεοφάνεια, παρά να ανοίξουν για 9 ανθρώπους το πολύ, να μην τελεστεί, ακούστε, ο μέγας αγιασμός, που είναι η αγιασμών και η ατήριον θεραπευτήριον ιαμάτων, να μην τελεστεί ο αγιασμός σε ανοιχτούς χώρους, για να μην αγιαστούν τα σύμπαντα. Οι καλικάνζαροι που πολέμησαν τον αγιασμό και πολεμούν διαχρονικά τον αγιασμό των Θεοφανίων, το 2020 κερδίζουν έδαφος και αποκλείουν στον αγιαστή ο κόσμος από το να μην τελεστεί ο μεγάλος αγιασμός σε κανέναν ανοιχτό χώρο. Από την άλλη μεριά, ως περιφρονημένους θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτούς τους, ως τους τυφλούς, τους χολούς, τους απόμακρους, όλους εμάς που λόγω των θέσεών μας, αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Θεού και αναγνωρίζοντας την πλήρη αγάπη Του, λιδωρούμαστε. Μας λένε ψεκασμένους, μας λένε αγύρτες, μας λένε επαναστάτες, μας λένε αντάρτες, ανυπάκους, απίθαρχους και τασόμαστε στο περιθώριο των εκκλησιαστικών ταγών ως ακραίοι και εγωιστές και αιρετικοί και στα όρια της Ορθοδοξίας και εκτός των ορίων της Ορθοδοξίας. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αδελφοί μου, τελειώνει με τον εξής στίχο από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, ο οποίος στίχος είναι η απάντησή μας σε όλους τους παραπάνω που ανέφερα τώρα. «Πολύ γαρ εσύ κλητή, ο λίγοι δε εκλεκτοί, διότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι στη Βασιλεία του Θεού, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί που έχουν τις αρετές και θα κληρονομίζουν τη Βασιλεία αυτή». Στον πειρασμό λοιπόν αυτών της επιδημίας, πανδημία τη λένε, του κορονοϊού, πρέπει να δείξουμε αν θέλουμε να γίνουμε συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού, υπερβαίνοντας τις δυνάμεις και τους φόβους μας. Πρέπει να γίνουμε όχι απλώς οι κλητοί, αλλά οι εκλεκτοί του. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Με το να αφαιθούμε ολοκληρωτικά σε Αυτόν και να υπακούσουμε στο θέλημά Του.
Ας απομακρυνθούμε από δικαιολογίες που βασίζονται στη λογική και πάνε κόντρα στο θείο θέλημα και μας απομακρύνουν από αυτόν. Τέτοιες δικαιολογίες έχουν οδηγήσει το λαό μας στο να μην μπορεί να εκκλησιαστεί, στο να έχει καταντήσει άβουλο πίμνιο και να μην αντιδρά όταν οι ποιμένες του κλείνουν τους ναούς, στο να φοράει μάσκα φοβούμενος τον ιό, στο να φοβάται να ασπαστεί τις εικόνες, τα Άγια Λείψανα και το αιματοβαμμένο χέρι του ιερέως. Αυτές οι δικαιολογίες είναι που θα οργήσουν το Θεό και θα μας αποκλείσουν, όπως απέκλεισαν από τους αρχικούς προσκεκλημένους της παραβολής, όπως απέκλεισαν και τους αρχικούς προσκεκλημένους της παραβολής από τη Βασιλεία των Ουρανών. Δυστυχώς, τις σημερινές ημέρες που διανύουμε, οι επίσκοποι μας θα έπρεπε να φερθούν ως δούλοι, ως άλλοι δούλοι, που να καλούν τους πιστούς σαν τον Χριστό στη Βασιλεία του Κυρίου και στον οίκο Του. Ωστόσο, αυτοί όχι μόνο δεν φέρονται ως απεσταλμένοι του Θεού, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να φημώσουν όσους κληρικούς καλούν τους πιστούς στο Μέγα Δείπνο αυτό της Θείας Κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν, αδερφοί μου, να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Θεού και να μην ψάχνουμε δικαιολογίες για την απουσία μας. Τελειώνοντας, δεν γίνεται να μην αναφερθώ στο μακαριστό πλέον Άγιο Γεροντά μου Πατέρα Αγάθωνα, ο οποίος μας έλεγε το εξής: την κάθε ψυχούλα ο Θεός της δίνει μια ευκαιρία να πιαστεί. Και θα είμαστε αναπολόγητοι, γιατί στην κάθε ψυχή ο καλός μας Θεός δίδει ευκαιρίες. Το θέμα είναι ποιος θα βρεθεί έξυπνος να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Θα έχει τις ευκαιρίες που μας έχει δώσει στην οθόνη του, όπως έχετε εσείς στην τηλεόραση και βλέπετε. Όλα θα στα δείχνει. Το κάθε δευτερόλεπτο, την κάθε κίνηση, την κάθε έκφραση, το κάθε λεπτό. Εγώ σε έδωσα όλα αυτά τα μέσα και εσύ δεν βρέθηκες έξυπνος να τα εκμεταλλευτείς, θα πει ο Θεός. Γι' αυτό θα έχουμε και ευθύνη. Γι' αυτό θα είμαστε και αναπολόγητοι. Αυτά έλεγε ο Γέροντας. Αυτές τις ευκαιρίες, καλέσματα πρέπει να αδράξουμε χωρίς δικαιολογίες, ώστε να μας κατατάξει και εμάς στους εκλεκτούς του ο Θεός. Αμήν. Είπομεν πάντες εξ όλης φυκής και εξ όλης διανύσης μονή, είπομεν. Κύριε Παντοκράτορ Θεός, ο Πατέρων ημών δεμετά σου επάνσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός και το Μέγα Λεός σου δεμετά σου επάνσον και ελέησον.
ως επιστιέθηκε την Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, αντιλάβουν σώσουν ελέησον και διαφέρουν ημάς ο Θεός της ηχάρη, τη σοφία, Κύριε ελέησον, ότι πρέπει η πάσα δόξα την ίδια προσκύνησης, άνωσε το Πατή και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια η χέρι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτσι και την Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, σώσουν ελέησον και διαφέρουν ημάς ο Θεός της ηχάρη της σοφία. Την ελέησον όν. Δύο μαθείς. Όπως τίποτε κράτος σου πάντοτε φυλατώμενη στη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα τιμήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
δεξόμενοι. Πάντων ημών και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Χριστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης ημών, Χριστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον όλων, τον όλων υπόδε Πατέρα Υιόν και Άγιον
Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Στήρας τα στήρας, εν σοφία πρόσκομες. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Πατοκράτορα, ποιτήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Ομογενή, τον Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ πρωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού πειθέντα, ομοούσον το Πατρί Ιδιού τα πάντα γέννητο. Το δημάς τους ανθρώπους και δια την ημιτέρα σωτηρίαν, κατερθώνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ του αίματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ραπέντα. Και να στάζεται την τρίτη μέρα κατά τα γραφά, και να ανεφώντα στου ουρανού και καθεζόμενον εκ δεξιό του Πατρό, και πάλι ερχόμενο με τα δόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτ τη βασιλιά σου και έστε τέλο. Ει το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων των Ζωοποιών, εκ Πατρό εκπορευόμενων, το συμπατρί και γιο προσκυνούμενων και συδοξαζόμενων, το λαδί σε διά των προφητών, τη μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα ει άπιση αμαρτιών. Προσδοκώ ανάση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στον καλό, στο μεταφόγου πρόσκομεν, την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης της Υιάν εν έσεως. Χάρις του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μετά πάντων ημών και μετά του Πνεύματος σου αλλούς χώμεντας καρδία έρχομεν προς τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν τον Κύριο. Πάντα και διαπάντα.
σε έχει προσφέρει την οδηγία του παρακαλούμε σε όλους έχουν κατάπαιξουν το πνεύμα που άνοιξε μας την Σι ευχαριστούμε, Κύριε, και Θεόμεθα σου, ο Θεός εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη δόξου δεσποίνηση μόν Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Αξίον εστίνωσα δικό
Πνεύματός Σου. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Πάτε λοιπόν, ο Άι τη Ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου, περθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ω τον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ω και ημίν σαφίε με του φιλέτε ημών, και μη εισενέγγιση μα ει πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από του πονηρού. Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ο πατρό και η δύναμη 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 στου αιώνα, τον αιώνα. Αμήν. Και η δύναμη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Και φαλάσιμο το κύριο πύρο με. Συ, κύριε. Πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άθραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όμως σου ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξιοσόν με ακατακρίτως με τα σκήν των αφράντων σου μυστηρίων, εις άφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πυργάρ υπάρχει σε τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκφάσεις με χιλίδους. Δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρ τη εχθρή σου το μυστήριο νύπο, που φιλιμάσει τόσο καθάπερο Ιούδα, αλλά σολιστή ομολογό η μυστητή μου κύριε την βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένο.
έθελξας πόθωνε Χριστέ και ηλίωσας σε το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ. Κρυφής καταξίωσον γίνατας δύο σκυρτών μεγαλύνου αγαθέ παρουσία σου. Με τις λαμπρότηση των Αγίων σου, πως εισελεύσομαι ο ανάξιος, έργα τολμήσωση της ευθύνης των υφών αρχιτών ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, θάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια Ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρση και αγιασμό ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, ήθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, μη γάρτης εχθρίσου το μυστήριον ύπο, του φίλη μας η δώσω καθάπερο Ιούδας, προσολιστής ομολογώσει την ίστιτη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Ελείτε τον Κύριο νεκόμεναν όλους για τους
αγία του Θεού του Ζώντος, ποινή και αμνέω έρωτη την αμαρτία του κόσμου, το το δάνειο χαρισάμενο στη δυσίκρια οφειλέτες και διαμαρτωρόγους άφησε να αμαρτιών αυτός, δέσποτα, άμεσα άφηση κόσμου της αμαρτίας της αστυνομίας, το πνευματίο με το περιπούσιο και τα ακούσια, τα εγνώση τα εναγνύεται εν παραβάση και παρακοή γενόμενα παρά τον δούλο σου τούτο. Και είτε ως άφηπη σάρκα φορούν τον κόσμο οι κούντσα του διαβόλου επανήθησαν. Είτε εν λόγω, είτε εν έργο, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία, είτε λόγω του κυριαρέως και πάτησαν. Ή υποκατάραν ιερέως εγένοντο, είτε το δύο θέμα που υπέπεσαν, οι όρκο υπήκησαν. Αυτός ο αγαθός και μισήκος της πότης τούτου, στους δούλους σου λόγω και την ευδόξω. Συγχωρώ να αυτή το ίδιο τον άνθρωπο και τον όρκο και τον έδωσε ο έργος. Ελεύθερο φράδο μου, Κύριε, πάρουσαν μόνο το μέλλον της αγαπώς και το δούλου σου τούτον. Και πάρε δε ως πονέρες τα τέλατα αυτών άπαντα. Απάραξαν αυτούς τους ιδανίου κολλάς, τους σημαίνει πως θες τα όσα αντίστοιχε και λειτουργήσει στα ερευνημένα εντέστη δεδεμένα εν του ουρανό. Και όσα αλύσετε επί της δύσης στα ερευνημένα εν του ουρανό, ότι σήμανος αναμάρτητος και χτυρώξε να φεύγουν εσύ τον άρσο, πατρί και τον Αγίο και γαθό, τους οποίους σου πνεύμα την ίδιαη, και εις τους αιώνας. Θεός Κύριος και επέφανε νημί του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού την ονόν με παράλαβε μου μίγαρτσε Χρήσου το μυστήριον είπο που φίλη μας ειδώσω τα θάβερο Ιούδας αλλός οριστής ομολογώσει μίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου νίσθητη μου δέσποτα, εν τη βασιλεία σου. Νίσθητη μου Άγιε, εν τη βασιλεία σου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Που μίγαρτσε Χρήσου το μυστήριον είπο, που φίλη μας ειδώσω καθάτερο Ιούδας. Αλλός οριστής ομολογός ημίστη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Είδαμε το φως το αληθινό, ελάβουμε πνεύμα επουράνιον. Εύρωμε φύσιν αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες. Αυτή γάρη μας έσωσε. Πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Ζάψει να μην αμήνεις άφηση να μακριών και η ζωή αιώνιων. Πληρωθήτωτος το μαϊμόν εν εσέως σου Κύριε. Όπως θυμίζομεν τη δόξα σου ότι εξίωσας ημάς μετασχύ των Αγίων μυστηρίων σου. Στήριξον ημάς εν το σώ αγιασμό. Όλη την ημέρα μελετά τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθή μεταγόντε το θείο Αγίων Αλεξάνδρου, που ανήκει ο Θεόφυλλο, προ μυστηρίων.
Αξίως ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Αντιλάβουσο να ελέγξω και διασκευή μου άσου Θεός της η χάρη. Κύριε Λέσο. Ημέρα πάσα τη για να γίνει και για να μάθω εμφυσάμενη από τους και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου όπου το Θεό παραθόμεθα. Σύ, Κύριε. Ότι σύ ο αγιασμός ημών της και δόξα μου να πέρουν το Πατρί και το Υιό. Το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέρθουμε, Κυρίου δεηθώμε. Εν ονόματι Κυρίου, κυριαρέσον, 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 Πάτερ Άγιε, ευλόγησο. Ο ευλογώντας, ευλογούντας, εσύ Κύριε και γιάζοντας, εσύ επιθώντας, σώσ' το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Αμήν. Ο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αμήν. Αγία σου αγαπώντας την ευπρέπεια του ίδιου. Αμήν. Σκέφτος ότι δόξα του εκεί σου δυνάμει και μην κοιτάζει τη σημάδα σου σε πισέ. Αμήν. Επειδή το κόρο σου λόγω σε εκκλησίες που ιερεύσει και παντή το λαό σου. Αμήν. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντα ένα τέλειο άνθρωπο και θα βρέσουν το εκκλησίο του πατρό στο φόρο. Τη δόξα και ευχαριστία και σκέψη να αναπέμπουν πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα του και άλλοι και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν. Θυμάστε αυτού θεία χάρη και την ανθρωπία πάντοτε νύν και άγιε του αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νύ και έχει στον αιώνα στον αμήν. Τελέσουν, τελέσουν, τελέσουν. Πάτερ Άγιε, ευλόγησον. Ο Αναστάσια και Κρότη ο Λυκνό τη Ασημότητα Ελίζα Πανακράτου του Παναμόγου και του Μητρό δυνάμεται την ίδια του Ροπίου Σταυρού. Προστασία των Εκουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Και εσείς την τιμή να δώσω προς το πρόγραμμα του Σπίτου Ιωάννου, τον Αγίον Ενδόξο Πανεπιστημίων Αποστόλου, το Αγίον Ενδόξο Αποστόλου Πρωτομάρτη, τον Στεφάνο, το Αγίον Ενδόξο Προφή του Ηλίου, το Δεσβήτου. Τον Αγίον των Μεγάλων Ιερχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασίλη του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Σωστόμα, Αθανασία και Κυρίου Πατρικών Αλεξανδρία, Νικολάου, τον Ιωάννη τη Κυρίδρου Επισκόπου, τριμηθούντο και νεκταρίου μεταπόρου θεματουργών, φωτιού του Μεγάλου Μάρκου, Εφέση του Ποινικού Γρηγορίου τη Αλεξανδρία τη Παλαμά. Τον Αγίον Δόξο Μεγάλο, που εσύ το μεσηλεύει τη Αποστόλου Κωνσταντίνου και Ελένη, τον Αγίον Δόξο Κανίκων Μαρτύρων, τον Αγίον Δόξο Μεγάλο Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μεροβίτου Θεοδόρου, Τίνο Ξαντιλά, του Μινάκη και Αρτεμίου του Δαματουργό, τον Μαρτύρο Καραλάου και Ελευθερίου Κοσμάου και τον Ρούτο, τον Αγίον Δόξο Μεγάλο Μαρτύρων, Ισχώρα των Αγίων Εδόξων Μαρτύρων, Αρξεδίου, Μαργαρίου, Ερκουλίου, Ορέστου και των συναυτό και της Αγίας Παρθύρων, μάρτυρος Λουχίας, εις και τη μνήμη επιτελούμε, όχι τη μνήμη επιτελούμε και και του Αγίου Πνεύματος Ιωάννου, του σκόπινου ο χώρο του Χρυσοστόμου, που πήγαινε στα λογία να τηλεδέσαμε, και πάντοτε τον Αγίον Ελεήσει, και σώσε η Μάσο, η Αθώο και Φιλάδο, κύριε ο Θεό, η Αγία Τριά, για φυλάξει και πάντα στην Ελλάδα. Επάντα τύχη τη καλή μετουσία των ζωοπλέων μυστικών δωρημάτων, ίμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέρα, και πάντα εφερμό σε ψυχή θεολογία. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεό μου ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ατανάξιον μεταλαβή των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών με κατηξίω σα. Λαδέσποτα φιλάνθρωπο υπέ ημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενο ημίν τα φρικτά τάρτα και ζωπιά σου μυστήρια. Στε περιεσία για γιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώ γενέστε τάφρα καμή ησία σε ψυχήστε και σώματο. Σε αποτροπή παντό εναντίον εισφορτισμού των οφθαλμών τη Αγία μα, ει ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, ει πίστη ακατέσχυντων, ει αγάπη ανυπόκριτων, ει
εις μονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην νηστεία σου, χάριτος και θυσής βασιλείας οικείωση. Είναι το αγιασμό σου, δι' αυτόν φυλατώμενος θυσής χάριτος, μνημονεύω δι' απαντός και μικέτια με αυτό ζώο, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τίδε βίου, απάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση. Ενθαώ των εορταζών τον ήχος, ο ακατάπαυστος και η απέραντος ηγονή των καθορώντων του σου προσώπου, το κάλος το άρρητον. Σιγαεί το όντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ο βασιλεύ των βάσεων των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσκου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράδων και ζωοποιών του μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με υπό την σκέπη σου και εν την τον περίγω σου σκιά. Και δόρισέ μη εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σκάτισμα να πλουείς επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνια. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίδια οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδό στροφή μη σάρκα συν εκουσίως ο πύρι πάρχων και φλέγων αναξίους. Μη δίε καταφλέξεις με μη πλαστουργέ μου, μάλλον δίε ελθέ προς μελό μου συνθέσεις εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξοντα κάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με τον σώσιν καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε φρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέμε, κάλυνε συνέβηζε και φωτιζέμε. Δείξω με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Νο σον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος η πάντα συγγιασμένος στα ταξιαρχίας δε των ασωμάτων. Τον πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζεται την συν άφραντον αγνή μητέρα. Ον τα σελιτά σε έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα των σον έργα σε λάτριν. Σιγάρι υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη. Εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξαν άπαντε πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών. Γεννητό μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεση αμαρτιών. Γεννητό δε μη η ευχαριστία αυτή εις χαράν υγεία και φροσύνη. Και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξιοσώνε των αμαρτωλών στην εκδεξιών τη συ δόξη. Πρεσβείε τη Παναχράντο σου μητρό και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι η ξύρωσάς με τον ανάξιον κοινωνικό συνέστη, του αχράντου σώματος και επιτιμήμα έστω του Υιού σου. Αλληλεπούσα το αληθινό φως, φώτισό μου, τους νοητούς αφανούς της καρδίας. Την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία. Του ελεήμονος Θεού, τηλέσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν η καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες αιχμαλωσίες των ολισμών μου. Και αξιωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών ησίασιν ψυχήστε και σώματος. Και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνή και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντος ανομίας ημί. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένι και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα. Και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Αμήν. Η του στόματός σου καθάπερ πυρσός, εκλάμψα σαχάρης. Την οικουμένη νεφώτισε να φυλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούσε να πέθετο. Το ύψος η νύχτη στα ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά εσείς λόγοι σπεδεύον, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, ότι είναι τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και τα, δια των σών χιλέων πάντα σε διδάσκεις.
προσκυνήν τον εν τριάδι ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάρις Θεώση, επαξίως επιμούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα θεία σαφών, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάνω των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνη δώσει μην, και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η δημιωτέροντε χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σε αραθήν, να διαφθόρο θεολόγοντε πούσα, γνώντο θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Αμήν.